Η κυβέρνηση έρχεται με τις χθεσινές εξαγγελίες και το παρόν νομοσχέδιο να καλλιεργήσει τη γνωστή απάτη του τάχα μικρότερου κακού που, όπως έχει αποδειχθεί και έχει πείρα ο λαός, οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν προεκλογικό εμπόριο ελπίδας και κάλπικες προσδοκίες από μια ανάπτυξη που τσακίζει το λαό. Επιδιώκετε να περάσετε κλίμα ανοχής, υπομονής, θέλετε συγχωροχάρτη για την εντλαϊκή σας πολιτική, για τη συνέχιση του πολέμου ενάντια στους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους της πόλης και του χωριού, για τους επιστήμονες, την πλειοψηφία του λαού. 4 χρόνια είναι αρκετά. Οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα δεν θα εξαπατηθούν. Έχουν πείρα από τη διαχείριση των αναγκών του κεφαλαίου, όποιο πρόσημο κι αν έχει αυτή. Φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική, αριστερή, πράσινη και όπως κι αν ονομαστεί. Όλοι είστε στο ίδιο κότερο με καπετάνιο το κεφάλαιο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια έκανε τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του κεφαλαίου. Να πετύχει εκεί που οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν. Και αυτό αφορά τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Συνέχισε από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι και στα 2 προηγούμενα μνημόνια πρόσθεσε το 3ο μαζί με εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους και μεταμνημονιακές δεσμεύσεις ως το 2060, εκτός από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η κυβέρνηση, με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο και τις εξαγγελίες, μιλά για την πολύ διαφορετική Ελλάδα που διαμόρφωσε με την πολιτική της. Αλλά ποια Ελλάδα? Την Ελλάδα της ακόμα πιο άγριας εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, της εκτείναξης της ευελιξίας και της μοιρασίας μιας θέσης δουλειάς στα 2 και τα 3, των δεκάδων εργατικών ατυχημάτων, των εγκλημάτων δηλαδή, των διαλυμένων συλλογικών συμβάσεων με το ξύλωμα του ασφαλιστικού συστήματος, να έχει πάει πολλά βήματα παραπέρα με βάση και τον άθλιο νόμο Κατρούγκαλου που ήρθε να προσταθεί σε όλες τις προηγούμενες αντιασφαλιστικές ανατροπές. Είναι η Ελλάδα με ακόμα πιο χτυπημένα τα δικαιώματα σε υγεία και πρόνοια, με τη φορολογία του λαού για τα δισεκατομμύρια των ματωμένων πλεονασμάτων, τα οποία ανέφερε και χθες ο Πρωθυπουργός, για την αποπληρωμή των χρεών που δεν δημιούργησε ο λαός, να επεκτείνονται για πολλά χρόνια μπροστά, με χιλιάδες πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών, πρώτων πυλών, και την ενεργειακή φτώχεια να σπάει κόκαλα. Η αντιλαϊκή πολιτική που επιβεβαιώθηκε ότι πηγαίνει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, με χτύπημα κινητοποιήσεων εργαζομένων, εκπαιδευτικών, συνταξιούχων, αγροτοδικία, μαθητοδικία. Δεν τα ξεχνάει αυτά ο λαός. Η κυβέρνηση με το ιδιώνυμο για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς, τα μεγαλύτερα ακόμα εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας, κατέγραψε νέες στιγμές αθλειότητας στην υπηρεσία του κεφαλαίου. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και οι άλλες εφεδρίες τους φόρτωσαν την κρίση στο λαό και συνεχίζουν με αντιλαϊκά μέτρα για την ανάπτυξη των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η θέση των εργαζομένων και του λαού χειροτέρευσε από αυτή την πολιτική διαχείρισης και στήριξη των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Ανάγκες που για να ικανοποιηθούν σάρωσαν τις ανάγκες του λαού, ικανοποιώντας αξιώσεις του κεφαλαίου και των διακρατικών υπηρεσιακών οργανισμών που άφησαν στη μέση οι προηγούμενοι, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η διεκδίκηση των μεγάλων απολειών των εργαζομένων, οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες που συνεχώς διευρύνονται, βρίσκει απέναντι το σύνολο του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου, και αυτό είναι που πρέπει να αποτελέσει το πραγματικό κριτήριο για τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τη φτωχολογιά μπροστά στις εκλογές. Κύριοι, το ΚΚΕ τα 4 αυτά χρόνια κατέθεσε δεκάδες προτάσεις νόμου και τροπολογίες για αύξηση μισθών, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων για την προστασία των ανέργων, την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, για τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων, για διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και άλλα πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε μία προς μία
όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του λαού. Και τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο θα καταθέσουμε τροπολογίες. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διάφοροι μηχανισμοί βαφτίζουν φιλολαϊκή πολιτική την επιστροφή ενός ελάχιστου μέρους από την τεράστια εκλοπή που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν στο λαό. Είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα, το ξέρετε, που πήγε ο φτωχός, του λέει θέλω μεγαλύτερο χώρο γιατί έχω πολυμελή οικογένεια και του λέει βάλει και τα ζώα μέσα. Και όταν του λέει να βγάλει το ένα ζώο έξω, ένιωθε λέει καλύτερα. Βαφτίζουν την φιλολαϊκή πολιτική τα επιδόματα και κάποια ψίχουλα στην ακραία φτώχεια, επιχειρώντας να κρύψουν τη βάρβαρη πολιτική που φτωχοποίησε και φτωχοποιεί το λαό. Την προσπάθεια να πάρουν ό,τι έχει απομείνει από τα θύματα της πολιτικής τους με δόσεις. Δόσεις παντού, στις τράπεζες, στις εφορίες, στη ΔΕΗ, στους δήμους. Και το λαιμό δεν έχει θηλιά στο λαιμό όσων έφερε εδώ η πολιτική και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που φόρτωσε την κρίση και το χρέος στους εργαζόμενους και στο λαό συνολικά. Πίσω από τα λεγόμενα θετικά μέτρα κρύβονται οι συνεχείς παροχές προς το μεγάλο κεφάλαιο. Και εδώ όλοι συμφωνήσατε στα προνόμια, στις φοραπαλλαγές και στην εθελοντική προσφορά των εφοπλιστών όπως πριν λίγο καιρό έγινε εδώ στη Βουλή. Όλα όσα ζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς δεν είναι το αποτέλεσμα μιας παροδικής, συγκυριακής πολιτικής λόγω της καταληστικής κρίσης, αλλά υπηρετούν την ενιαία στρατηγική του κεφαλαίου που είναι διαρκείας και η αφετηρία της ξεκινά πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης με στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα που έχει ανάγκη το κεφάλαιο είναι εδώ και θέλετε να τα περάσετε χωρίς αντιδράσεις και σε αυτό στοχεύει και το παρόν σχέδιο νόμου. Μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου είναι κύρια αποτελέσματα της λαϊκής πίεσης και του αγώνα στον οποίο αταλάντευτα πρωτοστατεί το ΚΚΕ. Επισημαίνουμε όμως ότι οι αιτίες που βουλιάζει ο λαός παραμένουν. Και αυτές είναι οι ανάγκες των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων που υπηρετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα και τις κυβερνήσεις του, αλλά και τις δυνάμεις τους στις περιφέρειες και τους δήμους. Όλοι σας κάνατε τη μεγάλη κλοπή από τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τους φτωχούς αγροκτηνοτρόφους. Τους οδηγήσατε στη φτώχεια και την εξαθλίωση και τώρα έρχεστε να τους πάρετε ό,τι ακόμα έχω. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο το μνημονιακό, αντεργατικό οπλοστάσιο. Δεν οδηγούν σε ανάκτηση των απολειών των εργαζομένων και του λαού. Με ορισμένα από τα λεγόμενα θετικά μέτρα που είναι στη λογική «πάρε ένα από τα 100 που σου πήρα», ζητάτε από τον λαό να σας πούν και ευχαριστώ. Κάποια από τα μέτρα που βαφτίζονται θετικά είναι στην πραγματικότητα παρεμβάσεις αναγκαίες για την εφαρμογή, όπως είπαμε, των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχουν ήδη προνομοθετηθεί. Για παράδειγμα, 120 δόσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με άθικτο όλο το πλαίσιο της φορολογίας που έχετε επιβάλει, έχετε θεσμοθετήσει, και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι εδώ οι αλλεπάλληλες μειώσεις του αφορολόγητου. Οι αυξήσεις του ΦΠΑ που εσείς το αυξήσατε στο 24%, εχθές εξαγγείλεται 14% ή 13%. Η απογείωση των άμεσων και έμεσων φόρων που πληρώνει ο λαός. Η αδιάκοπη επίθεση στους μισθούς των εργαζομένων. 4 με 5% μείωση καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία για τη διετία 2016-2018. Είναι δικά σας στοιχεία. Με το λαό να πληρώνει όλο και περισσότερα για υγεία πρόνοια φάρμακο. Παρουσιάζεται ως ανάσα και ως θετικό μέτρο το γεγονός ότι τα χρεωμένα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά διευκολύνονται προκειμένου να καταβάλουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των αντιλαϊκών χαρατσιών που έχουν επιβληθεί με τον ενισχυμένο μάλιστα εκβιασμό των κατασχέσεων και των πληστηριασμών να τους περιμένει.
Καμιά ανάσα για τους εργαζόμενους και το λαό δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει με την απαρέγκλητη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετείτε πιστά και εσείς και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου με την πολιτική που τσακίζει όλο ένα και περισσότερο το εισόδημα και τα δικαιώματα του λαού για τη στήριξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά ουσιαστική ανακούφιση δεν μπορεί να υπάρξει όσο διατηρείται άθικτο και ενισχυμένο όλο το μνημονιακό οπλοστάσιο. Οι αντιλαϊκές συνέπειες του οποίου δεν αφορούν στο παρελθόν, αλλά ξεδιπλώνονται συνεχώς με την έκδοση νέων πετσοκομμένων συντάξεων του νόμου Λεμιτόμου, με τη διαρκή γενίκρυψη της ευελιξίας και όλης της εργασιακής ζούγκλας. Πραγματική ανακούφιση οι εργαζόμενοι και ο λαός μπορούν να πετύχουν μέσα από τον μαζικό και οργανωμένο αγώνα απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, απέναντι στο κεφάλαιο και την πολιτική αυτών που το υπηρετούν, την ίδια ώρα που μοιράζεται απάτες περιθετικών μέτρων. Απάντηση και εμπόδια στην αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας, υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων και κατάκτηση νέων μπορεί να φέρει μόνο οι υπάλληλοι των εργαζομένων και του λαού για την ανάκτηση των τεράστιων απολειών τους, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της, για τη συγκέντρωση δυνάμεων για να ανοίξει ο δρόμος που ο λαός θα γίνει αφέντης του πλούτου που παράγει. Αλήθεια, ποιος είναι ο πραγματικός στόχος των πολυαναμενόμενων 120 δόσεων, όπως έχει γίνει γνωστό το παρόνομο σχέδιο? Πραγματικός στόχος είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας από τις εφορίες, τα ταμεία, από τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Με το άρθρο 2 του Πολυνομοσχεδίου ρυθμίζονται τα χρέη των αυτοαπασχολούμενων προς τα ταμεία, τα οποία συσσωρεύτηκαν στα χρόνια της κρίσης. Προβλέπεται ο επαναυπολογισμός των εισφορών με βάση τις χαμηλότερες εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ παρέχεται έκπτωση στους στόχους και στις προσαξίσεις. Τα χρέη αφορούν την περίοδο 2002-2018 με αυτές τις ρυθμίσεις που κάνετε. Βασική ωστόσο προϋπόθεση της ρύθμισης των χρεών είναι η υποχρέωση του ασφαλισμένου να καταβάλει ανελιπώς τόσο τις δόσεις της ρύθμισης όσο και τις τρέχουσες εισφορές τους. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ο αυτοαπασχολούμενος οδηγείται και πάλι στο ΚΕΑΟ και οι οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές με όλες τις συνέπειες. Στην πραγματικότητα, με την παρέμβαση αυτή, ενώ η κυβέρνηση με την γενικότερη πολιτική της δεν αναιρεί καμία από τις αιτίες που οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες αυταπασχολούμενους αγρότες και επιστήμονες να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τους αναγκάζει να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι και να πληρώσουν τα χρέη τους με κάθε τρόπο, προκειμένου το επόμενο διάστημα να αυξηθεί, όπως είπαμε, η εισπραξιμότητα των ταμείων, που μέχρι τις χρές ήταν ξεγραμμένη αυτά τα χρέη. Πρόκειται δηλαδή για μια πολιτική που πρωτίστως εξυπηρετεί αυτόν το στόχο. Επίσης, για την εφορία, είπαμε να μην τρώω το χρόνο με αυτό. Άλλες αλλαγές που υπάρχουν στο σχέδιο νόμου. Στο ζήτημα των συντάξεων χειρίας, οι αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στο παραπέντε της εφαρμογής του νόμου, ακούσαμε και τον κύριο Πετρόπουλο εδώ που λέει ότι 12 του μήνα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας, επιβεβαιώνουν τις απάνθρωπες συνέπειες που είχε ο νόμος Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για αυτό το ποσοστό των συντάξεων χειρίας. Μετά και τους επίμονους αγώνες του οργανωμένου συνταξιοδοτικού κινήματος, η κυβέρνηση με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου καταργεί τις άθλιες διατάξεις του άρθρου 12 και ωστόσο όμως τι κάνει, αφήνει στο άρθρο 12 ορισμένες ακόμη πλευρές, όπως είναι ο επαναυπολογισμός τη σύνταξη του θανόντος μετά την 13/5 του 16, που οδηγεί έτσι κι αλλιώς σε χαμηλότερη σύνταξη, αλλά και την παραπέρα μείωση στο 50% μετά την πάροδο τριετίας, στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη. Με το άρθρο 48 προβλέπεται ότι για να είναι μια καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου έγκυρη, απαιτείται η συνδρομή βάσιμου λόγου. Η κυβέρνηση με αυτή τη ρύθμιση επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα φιλεργατικό προφίλ την ίδια ώρα που γενικεύεται η εργασιακή ζούγκλα. Πρόκειται για μία ακόμα
προπαγανδιστική φούσκα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε το ανεργετικό θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Άφησε ανέγκυχτη όλη την ανεργατική νομοθεσία που μαζί με την εργασιακή, με τη σχετική νομολογία, ορίζουν ως βάσιμο λόγο απολύσεων τις εκάστοτε οικονομικές δυσχέρειες και αναδιαρθρώσεις της παραγωγής, τις οποίες επικαλείται η μεγάλη εργοδοσία και απογείωσε, γι' αυτό απογείωσε παραπέρα την ευελιξία. Πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα. Αλλά 2 λεπτά να σας δώσω, κύριε Κατσότη. Όχι, ο άλλος μίλησε 15. Έχει. Θα σας εξηγήσω. Τελειώνω. Ότι έβαλα χρόνο μετά. Λοιπόν, βάλατε χρόνο μετά, αλλά κακώς το κάνατε. Ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει, είχε μια. Ο προηγούμενος ξέχασε να πάει. Ανοχή. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο χρόνο είχαμε 2 εκατομμύρια απολύσεις που αγγίζουν τον αριθμό των μισθωτών. Είναι αλήθεια ότι αγνοείται την ευκολία με την οποία ο εργοδότης μπορεί να αιτιολογήσει την απόλυση. Μπορεί για παράδειγμα να πει ότι είναι οκνός, ότι είναι αψής, δεν έχει καλή συμπεριφορά. Και προφανώς βέβαια αυτό θα πηγαίνει στον χαρακτήρα του, γιατί συμμετέχει, γιατί διεκδικεί, γιατί οργανώνει τη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Αλήθεια. Για ποιες απολύσεις μιλάτε όταν διατηρείτε το δοκιμαστική περίοδο του ενός χρόνου, κατά την οποία η απόλυση δεν απαιτεί αιτιολόγηση όταν γίνεται σε αυτή την περίοδο. Όπως βέβαια δεν δικαιούται και αποζημίωση μέχρι το 1 έτος εργασίας, όταν μπορεί ο εργοδότης, εκτιμώντας τις λειτουργικές δυσκολίες όπως πτώση κερδών, δυσκολία ανταπόκριση στον ανταγωνισμό και άλλα. Με το άρθρο 33 προβάλλεται τη νέα διάταξη δευαρία και ανθυγινά επαγγέλματα. Ωστόσο όμως, τι έχετε κάνει με την Επιτροπή, έχετε αποχαρακτηρίσει πολλά επαγγέλματα από τα βαρέα και ανθυγιεινά, με αποτέλεσμα την αύξηση των ορίων ηλικίας των εργαζομένων που ήταν σε αυτά. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 56 για τους διανομής με δίκυκλο δεν ικανοποιούν τα αιτήματα, τα κύρια αιτήματα. Δεν ικανοποιεί, για παράδειγμα, το αίτημα των εργαζομένων ώστε τα μηχανάκια, ο εξοπλισμός, η συντήρηση, τα έξοδα μετακίνησης να είναι στην αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Προβλέπει πως ο εργοδότης υποχρεούνται να συντηρεί τα οχήματα εφόσον είναι δική της ιδιοκτησίας. Και αν δεν είναι, δίνει 15% στους εργαζόμενους. Μια σειρά από αιτήματα, όπως η απαγόρευση της διανομής με δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως υπάρχει σε άλλους κλάδους. Αυτό δεν το αποδέχεστε και δεν προβλέπετε τίποτα γι' αυτό. Η οριοθέτηση των χιλιομετρικών αποστάσεων που επιτρέπεται να καλύπτουν διανομής. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Η ένταξη της ειδικότητας στα βαρέα και ανθυγιεινά, τα οποία σαν κυβέρνηση δεν τα αποδέχεστε. Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που λέτε για την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας, νομίζω ότι προκαλείται τη στιγμή που η έλεγχη για τη γυναίκα ασφάλεια είναι περιορισμένη και τα εργατικά ατυχήματα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ακόμα και αυτά τα μέτρα που νομοθετεί η κυβέρνηση που έχουν ένα θετικό πρόσημο. Είναι αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυταπασχολούμενοι, χωρίς όμως να ικανοποιούνται τα δίκαια αιτήματά τους. Εμείς έχουμε πει, ακόμη και 1 ευρώ να παίρνει ο εργαζόμενος, θα στηρίξουμε αυτό το 1 ευρώ να το πάρει. Τα αιτήματα αυτά, όπως για την προστασία των πυχρωμένων νοικοκυριών που έχουν κατατεθεί με την μορφή πρότασης νόμα του ΚΚΕ και έχουν απορριφθεί επαναλημμένα, και θα επαναφέρουμε, όπως είπαμε, την τροπολογία μας, θα τα επαναφέρουμε και τα θέτουμε στους ίδιους τους εργαζόμενους και τον λαό σαν αιτήματα πάλης μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων, αλλά και σαν κριτήριο να μπορεί να κρίνει όλες τις δυνάμεις τα οποία τα απορρίπτουν. Ψηφίζουμε παρόν επί της αρχής του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης.